Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα που αφορά την πατρότητα μετά από ένα διαζύγιο. Το ερώτημα που θέτει η μητέρα που έστειλε την επιστολή είναι το εξής. Έγινε κακός πατέρας επειδή τον χώρισα? Αυτά που κάνει αποτελούν αντίπεινα ή είναι η δική του αδιαφορία? Αγαπητή μου Θέκλα, εδώ είμαι πάλι, γιατί αυτή η φίλη μου έχει στείλει και άλλες φορές mail στο παρελθόν. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας προσφέρεις και μακάρι, το ξαναλέω, να σε είχα γνωρίσει πριν 10 χρόνια. Εν συντομία, ο γιώκας μου πέρασε στη σχολή που ήθελε, μπράβο. Αλλά σε άλλη πόλη, αρκετά μακριά από τη μόνιμη κατοικία μας. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, καλό είναι αυτό. Σε χρόνο ρεκόρ λοιπόν, έτρεξα να βρω σπίτι, να ταξιδέψω μαζί του να το δούμε, να κάνουμε τα πρώτα ψώνια μας, να συνδέσουμε το ρεύμα, το τηλέφωνο κτλ. Ωραία μαμά είσαι εσύ, καλή μαμά, μπράβο. Να ανακαλύψουμε μαζί τις διαθέσιμες επιλογές για βόλτα και αγορές, να περπατήσουμε σχεδόν σε όλους τους δρόμους, έτσι για να αισθανθεί οικία όταν θα έρθει η στιγμή να εγκατασταθεί εκεί μόνος του. Και η στιγμή αυτή ήρθε. Σε λίγες μέρες θα πάρω τον μικρούλι μου, ακόμα μωρό τον βλέπω, να το κοιτάξεις λίγο αυτό, γιατί είναι έφηβος τουλάχιστον στα 18, να τον αφήσω εκεί να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της ζωής του. Αγωνιώ. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα, αλλά αγωνιώ. Ελληνίδα μαμά, δεν είσαι κι εσύ? Και όλο αυτό δεν έχω να το μοιραστώ με το άλλο άτομο που προφανέστατα και εκφύσεως θα έπρεπε να έχει ένα κομμάτι ενδιαφέροντος, αγάπης, φροντίδας και συμπαράστασης. Αντιθέτως, εντελώς απών από τη ζωή μας, εδώ και 3 περίπου χρόνια. Ούτε που γνωρίζει τις εξελίξεις, ούτε που εμφανίστηκε να ρωτήσει, ούτε που θυμάται μάλλον ότι το παιδί μας έγινε 18. Ο λόγος, όπως θα κατάλαβες, για τον πατέρα του, με τον οποίο κλείνουμε 10 χρόνια διαζευμένοι. Ξέρεις τι πιστεύω? Απέχει σίγουρα εσκεμμένα για να με τιμωρήσει που επέλεξα να συνεχίσω την προσωπική μου ζωή χωρίς εκείνον. Να με τιμωρήσει που χωρίσαμε. Ξέρω ότι ήταν κάτι που δεν το περίμενε, κάτι που του τάραξε τη ζωή και την ησυχία του και τη βολή του επίσης. Τόσο πολύ και τόσο δυνατά που έφυγε από τη σκέψη του κάθε συνέστημα αγάπης και ενδιαφέροντος για το παιδί του. Η απάντηση του σε κλήσεις μου ήταν πάντα «Ας μη με χώριζες, να ήμουν εκεί για το παιδί». Τι απέσια έκφραση αυτή. Τι απέσια στάση ζωής εκφράζει όταν λέει «Ας μη με χώριζες, να ήμουν εκεί για το παιδί». Απέσια. Απεσιότατη στάση ζωής. Παντελώς ανεύθυνη και καθόλου πατρική. Η πατρότητα, η σχέση του πατέρα με το παιδί του, είναι κάτι εντελώς άλλο από τη σχέση του με τη γυναίκα του. Ή με την πρώην γυναίκα του. Ή με τη μητέρα του παιδιού. Είναι ιδανικό, είναι τέλειο, είναι καταπληκτικό ο πατέρας και η μητέρα να είναι μαζί και να έχουν μια υγιή σχέση, έναν υγιή γάμο ο οποίος να διαρκέσει και να είναι μαζί σε όλες τις στιγμές του παιδιού. Εάν όμως ο γάμος τελειώσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον πατέρα ή για τη μητέρα να εγκαταλείψει το παιδί. Πολλές φορές, λέει η φίλη, έχω σκεφτεί αν ήταν λάθος η απόφασή μου να χωρίσω, όχι επειδή μου λείπει εκείνος, αλλά επειδή το παιδί μου στερείται τον ένα του γονιό. Έτσι θέλησε να μου το περάσει στο μυαλό, ότι εγώ φταίω. 10 χρόνια μετά, πόσο δεν κατάφερε να ισορροπήσει στη ζωή του και να αφήσει πίσω τις όποιες πίκρες και δυσκολίες αντιμετώπισε τότε? Όχι ότι εγώ τα πέρασα όλα ρόδινα, έχοντας εξ ολοκλήρου το βάρος της ανατροφής 2 παιδιών. Έχω και άλλο παιδί, μεγαλύτερο. Πιστεύεις ότι ακόμα με εκδικείται, ότι έχει συναισθήματα για το παιδί και τα καταπιέζει για να με εκδικηθεί ή ότι δεν έχει κανένα ίχνος αγάπης πια μέσα του? Υπάρχει περίπτωση όποια πίκρα και σοκ πιπές τη λέω τώρα εγώ ενοχική να έχουν εξαφανίσει κάθε πατρικό συναίσθημα? Όχι. Σε ευχαριστώ που με διάβασες. Απάντησα στη φίλη αυτόματα με το που διάβασα το email τα ακόλουθα. Ο άνθρωπος είναι απλώς ανίκανος γονιός. Ανίκανος πατέρας. Δεν φταίσαι εσύ για τη συμπεριφορά του, μη μασάς.
Και θύμωσα και πάρα πολύ διαβάζοντας αυτό το δύο mail, πάρα πολύ θύμωσα. Επειδή όπως γνωρίζετε εσείς που είστε εδώ στο κανάλι πολύ καιρό, είμαι η πρώτη η οποία θα μιλήσω εναντίον της γονικής αποξένωσης. Είμαι η πρώτη γυναίκα η οποία θα μιλήσω εναντίον των μητέρων που σπρώχνουν τα παιδιά τους ενάντια στον πατέρα τους για να τον εκδικηθούν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επικροτώ τις τάσεις τις αρνητικές που δυστυχώς έχουν κάποιοι πατεράδες, όχι όλοι, κάποιοι πατεράδες, προς τις ευγονικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις, οι οποίοι βρίσκουν μια καλή δικαιολογία, ότι α και καλά, επειδή η μητέρα του παιδιού με έχει χωρίσει, εγώ δικαιολογούμαι να είμαι ένας πατέρας απών. Όχι φίλε μου, δεν δικαιολογείσαι. Δεν δικαιολογείσαι. Η μόνη περίπτωση στην οποία δικαιολογείσαι είναι όταν η μητέρα του παιδιού έχει κάνει γονική αποξένωση στο παιδί, έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στο παιδί να μην θέλει να σε βλέπει και δικαιολογείσαι να απέχεις από τη ζωή του παιδιού σου όταν εσύ προσπαθείς να έχεις σχέση με το παιδί σου και το παιδί σου σαμποτάρει αυτή τη σχέση επειδή είναι επηρεασμένο από τη μητέρα του. Όχι όμως η μητέρα να είναι θετική στο να βλέπεις το παιδί, να είναι θετική στο να έχεις εμπλοκή στη ζωή του παιδιού σου και εσύ να λες επειδή με χώρισες εγώ δεν θα έχω εμπλοκή και εσύ φταίς. Όχι. Με βρίσκεις κάθετα ενάντια σε αυτή τη στάση ζωής. Και εκεί που γράφει η μητέρα ότι η απάντηση του πατέρα σε κλήσεις της για να έχει επαφή με το παιδί ήταν πάντα μη με χώριζες να ήμουν εκεί για το παιδί, σημειώνει, λέει, να σημειώσω ότι οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν τον προσκαλεί για χρήματα. Οι εκκλήσεις μου ήταν καθαρά για τη διατήρηση επικοινωνίας μεταξύ τους και όχι για περαιτέρω οικονομική στήριξη από ό,τι δίνει. Το να δίνεις απλώς χρήματα για το παιδί σου και να μην έχεις φυσική παρουσία στη ζωή του παιδιού σου και συναισθηματική παρουσία στη ζωή του παιδιού σου, να μην ξέρεις καν πόσο χρόνο είναι το παιδί σου, να μην ξέρεις καν αν το παιδί σου έχει δώσει εξετάσεις και έχει περάσει το πανεπιστήμιο, να μην ξέρεις αν το παιδί σου θα μετακομίσει, να μείνεις εκεί παρόν στη ζωή του παιδιού σου, αυτό αποτελεί απόδειξη ότι εσύ δεν είσαι καλός πατέρας. Δεν αποτελεί απόδειξη ότι φταίει η μητέρα του παιδιού που σε χώρισε, εσύ φταίς που δεν είσαι καλός πατέρας. Και μεταξύ μας, και να μην σε χώριζε η πρώην γυναίκα σου, πάλι δεν θα ήσουν καλός πατέρας. Γιατί είτε το έχεις και είσαι καλός πατέρας, είτε δεν το έχεις και δεν είσαι καλός πατέρας. Για να το πω καλύτερα, είτε προσπαθείς και έχεις φιλότιμο υπευθυνότητα και καταφέρνεις να είσαι καλός πατέρας, είτε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι ανεύθυνος, είσαι ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά τεμπέλης και αποποιείσαι των ευθυνών σου. Δεν μιλάω ειδικά μόνο για τον πατέρα αυτό, μιλάω για όσους πατεράδες βρίσκουν αφορμή στο γεγονός ότι τους χώρισε η μητέρα των παιδιών τους ή του παιδιού τους και αποφεύγουν να έχουν επαφή και ουσιαστική σχέση με τα παιδιά τους επειδή φταίει η μάνα που τους χώρισε. Και αν υπάρχουν και τέτοιες μανάδες, και σε εκείνες αναφέρομαι. Ξαναλέω ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να υπάρξει γονική αποξένωση, δηλαδή μία μητέρα ή ένας πατέρας να στρέψει συνειδητά τα παιδιά εναντίον του άλλου γονιού για να τον εκδικηθεί επειδή τον την χώρισε, και είναι εντελώς διαφορετικό να θέλεις να εκδικηθείς αυτόν που σε χώρισε και να αποφεύγεις να έχεις ουσιαστική σχέση γονική με τα παιδιά σου και να λες ότι φταίει αυτός που με χώρισε. Άρα στην ουσία το πρόβλημα στη σχέση γονιών και παιδιών μετά από ένα διαζύγιο δεν το προκαλεί αυτός που χωρίζει τον άλλον. Το προκαλεί αυτός που είναι τόσο χτυτικός, τόσο ελεγκτικός, τόσο μεσιωνικός άνθρωπος, ο οποίος δεν αντέχει και δεν χωνεύει με τίποτα το γεγονός ότι ο πρώην σύντροφος ή πρώην σύντροφος τόλμησε να τον την χωρίσει, οπότε εκδικείται μετά χρησιμοποιώντας τα παιδιά ως μέσον εκδίκησης και αποδεικνύοντας ότι δεν σέβεται ούτε τον εαυτό του, ούτε τον την πρώην σύντροφό του, ούτε τα παιδιά του, τα παιδιά της. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα, είναι εξαιρετικά λυπηρά αυτά τα πράγματα. Αυτό το βίντεο θα μπει και στο playlist «Αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα»,
Και πραγματικά δεν ξέρω, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να πέφτουμε στην παγίδα, να πιστεύουμε ότι όντως φταίμε εμείς, αν έχουμε πάρει την απόφαση να χωρίσουμε από ένα γάμο, που ο άλλος που δεν δέχεται το χωρισμό κάνει αντίπεινα σε εμάς και νομιμοποιεί την αδιαφορία του, την αδιαφορία της, την ανικανότητα του, την ανικανότητα της να είναι γονιός, τη δικαιολογεί και την φταίει γι' αυτό εμάς. Όχι. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δικαιούμαστε ανά πάσα στιγμή να τερματίσουμε ένα γάμο, είτε μας αρέσει είτε όχι, δικαιούται ο άνδρας μας, η γυναίκα μας να μας χωρίσει. Η σχέση που έχουμε εμείς με τα παιδιά μας είναι θέμα δικής μας σοβαρότητας, δικής μας αγάπης, δικής μας ανθρωπιάς και δεν έχει να κάνει με το γεγονός αν είμαστε χωρισμένοι ή αν είμαστε παντρεμένοι. Και όπως υπάρχουν γονείς που έχουν χωρίσει και απέχουν από τις γονικές τους υποχρεώσεις, έτσι υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν χωρίσει, ζουν στο ίδιο σπίτι με τα παιδιά τους και τη γυναίκα τους, με τα παιδιά τους και τον άντρα τους, αλλά παρόλα αυτά είναι απόντες και απούσες. Το να είσαι παρόν στη δική σου ζωή και να είσαι παρόν στη ζωή των παιδιών σου έχει να κάνει με τη δική σου ποιότητα ως άνθρωπος και όχι με το αν είσαι παντρεμένος, παντρεμένη, χωρισμένος ή χωρισμένη. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε αυτό το victim blaming, το να ενοχοποιούμε τα θύματα και να θεωρούμε ότι όποιος ή όποια κάνει την κίνηση να χωρίσει και να απελευθερωθεί από μια σχέση που δεν είναι καλή για το ίδιο το πρόσωπο, ότι πρέπει να πληρώνει μετά και να πληρώνουν και τα παιδιά. Οφείλουμε να αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του εαυτού μας και τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει σε αυτόν τον κόσμο, εάν τυχόν έχουμε φέρει ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο. Ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του, να αναλάβει τις δικές του γονικές ευθύνες και να σταματήσει να κρίνει και να κατακρίνει τους άλλους. Όλοι εδώ κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Στην πράξη φαίνεται ποιος αγαπά τα παιδιά και ποιος δεν αγαπά τα παιδιά. Στην πράξη φαίνεται ποιος κάνει πράγματα για το συμφέρον των παιδιών και ποιος δεν κάνει πράγματα για το συμφέρον των παιδιών. Και στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία πώς θα φανεί ο καθένας. Σημασία έχει αν θα είναι σωστός άνθρωπος και θα είναι πατρικός και θα είναι μητρικός και θα είναι γονεϊκός προς τα παιδιά του. Έχουμε ευθύνη προς τη νέα γενιά να μην αφήνουμε τις μικρότητες και τα πάθη μας να μπαίνουν εμπόδιο στη σχέση μας μαζί τους. Εύχομαι πραγματικά όλο και λιγότεροι άνθρωποι να παίρνουν αυτό τον shameful road, αυτόν τον ντροπιαστικό δρόμο, τον ουσιαστικά ντροπιαστικό, όχι για τους άλλους ντροπιαστικό. Είναι ντροπή, είναι κρίμα να απέχουμε από τις γονικές μας υποχρεώσεις και ευθύνες επειδή μας χώρισαν. Ας μεγαλώσουμε επιτέλους, let's grow up. Και αν βρίσκεστε στη θέση του ανθρώπου που έχει αποφασίσει να χωρίσει και δέχεται επιθέσεις λάσπης και επιθέσεις ενοχών, μην τις δέχεστε. Μην μασάτε. Ο καθένας να αναλάβει τις υποχρεώσεις του και να σταματήσει να ασχολείται με τους άλλους. Φιλιά.